Βεβαίως την έχω ξαναφτιάξει στη ζωή μου. Γιατί όχι, νέα γυναίκα είμαι. Νέα, αθλητική, όμορφη. Ο δεσμός μου είναι και αυτός νέος. Και αθλητικός τύπος, πολύ αθλητικός. Ήταν να έρθουμε μαζί. Αλλά πολλά βάρη σήκωνε ο άνθρωπος. Ξέρετε, είναι φέτες. Και έπαθε λουμπάγκο. Φοβερό. Και εγώ δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό. Δεν τρώγεται. Στην αρχή η μητέρα μου ήταν μια χαρά. Και έκανα το σταυρό μου. Λέω, ευτυχώς, μάλλον την γλιτώσαμε, τι να πω. Μετά όμως, ένας ξάδερφος της Κάρμεν, που ήταν και ο μπάρμαν της βραδιάς, θυμάσαι? Ο Πέδρο. Ο Πέδρο, ναι. Άρχισε την κερνάει κάτι σφινάκια. Κάτι σφινάκια που λεγόντουσαν ο Κολομβιανός. Και έγινε γκόλιτα σία. Πολύ γέλιο. Πολύ, πολύ γέλιο. Και μετά η Τασία άρχισε να χορεύει. Και χόρευε, ξέφρανα με τους θείους της Κάρμεν. Χόρευε σάλσα, καθόταν στα γόνατα του ενός, καθόταν στα γόνατα του άλλου. Στο τέλος τη βρήκαμε σε ένα δωμάτιο να παίζει τη φλόμυγα με το σουτιέν της, να χορεύει ξέφρανα. Βαφτίσανε και ένα κοκτέιλ προς τιμήν της. Η Τασία, βέβαια, καταπληκτική βραδιά. Τέλεια ήταν. Όλα, αμίγο! Πολύ ζεστός λαός η Κολομβιάνη, πολύ διαχειτική. Ναι, πολύ. Καυτός. Όλο το βράδυ με κουφτώνανε. Δεν ήξερα ποιανού χέρι είναι πάνω μου. Ποιο να βγάλω. Κι εγώ αναγκάστηκα να κουφτώσω όλες τις φίλες της νύφης. Μου το ζήτησαν, δεν γινόταν να τις προσβάλλω. Είναι έθιμο. Θέλω μια πρόποση για την Ήφη και τον γαμπρό! Η γιαγιά στην αρχή είχε λιώσει. Είχε ζαμπονιάσει από τα ποτά. Είχε πάρα πολύ γέλιο στην αρχή. Μετά όμως ξέφυγε. Τον γαμπρό που ήταν πρώην άντρας μου! Άντρας μου! 35 χρόνια παντρεμένη και με την πρώτη ευκαιρία έτρεξε πίσω από αυτό το βουνό. Από αυτό το πιρπιτσόλι! Όχι, όχι, όχι. Αστεία, ψέματα, ψέματα. Έλα, έλα, γελάμε, γελάμε τώρα, γελάμε, γελάμε. Πλάκα είναι, είναι τόσο ταιριαστή, είναι τόσο ταιριαστή. Είναι ο ένας για τον άλλο πια, δουμένη είναι. Αυτός τώρα, κατάλαβες, είδε τα βυζιά, η άλλη με το πορτοφόλι. Σε παρακαλώ, μαμά, τώρα τελείωνε. Πάμε να φύγουμε. Τι έγινε, προκοριτσάκι μου? Και σαν να μην έφτανε όλος αυτός ο διασυρμός, αμέσως μετά η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει τελείως. Σε παρακαλώ τώρα, μαμά! Τι έγινε, ρε κουκλίτσα, μα είναι. Σε παρακαλώ, μαμά! Σε γάμο σε Κολόμπια, λέμε όρκους αγάπης μεταξύ μας. Σε πρώτο μου γάμο, την ώρα που λέγαμε όρκους αγάπης μας, μπήκανε κάποιοι από καρτέλ και δολοφόνησαν δικαστή. Αυτό που έγινε σε δεύτερο γάμο μου ήταν πολύ χειρότερο. Καλά, δεν είχαμε νεκρούς στο δεύτερο γάμο, αλλά ήταν πολύ χειρότερο πραγματικά και ήταν και πολύ πρόσφατο αυτό, πιο πρόσφατο, οπότε χάλια.